Αλλά θέλαμε και πηγαίνουμε στο GNTM. Ομόρφη είναι το πλατό μας. Το είδαμε και τη Δευτέρα και χθες. Ομόρφη είναι το πλατό, ναι, με την Κατερίνα Καρά. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Η Κατερίνα, η οποία έφυγε για μένα άδοξα και άδικα από το πρώτο επεισόδιο. Ήταν μεγάλη φάνση να ξέρεις, γιατί σε έβλεπε τα μοτάλια και σπίτι. Τέλος πάντων. Ναι, μα είσαι έμπνευση τώρα. Είσαι έμπνευση και για μανούλες και για γυναίκες και για όλους. Έχουμε βίντεο να σχολιάσουμε ή θέλετε να περάσουμε απευθείας? Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, καταρχάς, πώς το σκέφτηκες, πώς είπες ότι φέτος θα πάω στο GNTM, γιατί όχι πέρσι και το σκέφτηκες φέτος? Ναι, κάθε χρόνο το σκεφτόμουν και ήθελα να πάω. Πάντα το έβλεπα και έλεγα θέλω να είμαι κι εγώ και το φανταζόμουν. Αλλά δεν έπρεπε να πάρω την απόφαση, νομίζω και λόγω των παιδιών. Κάτι με κράταγε πίσω. Πρέπει να μεγαλώσω λίγο. Νομίζω είναι δύο χρονών το μικρό και τέσσερα. Είναι δύο και τέσσερα, ναι. Εγώ θέλω να μάθω τώρα, επειδή ο σύζυγός, αν έκανα λάθος, έχει πει ότι είναι πιο σωστρεφής από σένα. Έπαιξε έτσι κάποιο ρόλο. Δηλαδή, μήπως και εκείνος δεν σου είπε εξής, τι πήγαινε, είμαι και εγώ εδώ. Αν ήταν πιο δυναμικός, μπορεί να σε έπειθε και πέρυσι να πας, δηλαδή. Εκείνος είναι πιο δυναμικός. Α, πιο δυναμικός. Πιο δυναμικός και αλήθεια αυτός με παρότρινε να δώσει συμμετοχή τώρα. Γιατί ήξερε πώς το θέλω, μου λέει αν δεν το κάνει τώρα, δεν το κάνει ποτέ. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ναι. Βλέπεις GNTM, το χθεσινό επεισόδιο το είδες? Το είδα, βέβαια, ναι. Και ήθελα πολύ να είμαι εκεί και πιστεύω ότι θα το πήγαινα και πολύ καλά. Λοιπόν, να πιστεύεις ότι θα το παίξεις με τη φωτογράφηση. Ναι, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Θα δούμε τώρα το βίντεο, που στο βίντεο τι έγινε, ρε παιδιά. Έχουμε το Golden Pass, έχουμε την Κάτια που συνέβη ένα ατύχημα, για ποιο λόγο πέρασε. Διχάστηκε λίγο, διχάστηκαν τα κορίτσια, υπήρχαν διάφορες απόψεις. Θα δούμε και την Τράικο, η οποία έδωσε τα τρία αντισαβαντάζ, τα οποία δεν τη βγήκαν. Πάλι υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα. Τα κορίτσια με τα αντισαβαντάζ πήγαν εξαιρετικά. Έχει μείνει μόνη με το σπίτι, κάτι έχει γίνει εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μετά, είναι λίγο περίεργο το θέμα όταν δίνει αντισαβαντάζ. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Δεν έχω σκεφτεί καθόλου μέχρι στιγμής με τι κριτήριο θα δώσω το disavantage και το avantage, είτε είναι για μένα ή για κάποια άλλη κοπέλα. Έχετε λοιπόν 3 λεπτά για να φωτογραφηθείτε, όμως 3 κοπέλες θα έχουν μόνο 1 λεπτό. Πρώτη κοπέλα που θα δώσω 1 λεπτό είναι η Βικτόρια. Μάρα. Μάρα, γέλα μπροστά. Η τρίτη κοπέλα θα είναι η Μαρίτα. Πες μας με λίγο τις το φίλες λόγο. Μου καλά. Να την άλλη. Είναι λίγο του δωματίου. Α, μάλιστα. Έχω έρθει εδώ για να γίνω το επόμενο Greece's Next Top Model. Τελικά τα disadvantage της Αλεξίας δεν πιάσανε τόπο, γιατί όλες οι τρεις κοπέλες που είχαν μόνο 1 λεπτό στη διάθεσή τους τα πήγανε εξαιρετικά καλά, πιστεύω. Τα disadvantage πήγανε κουβά σήμερα. Δεν πιάνει τόπο. Όλο αυτό το σκηνικό με βοήθησε να καταλάβω κάποια πράγματα. Εννοείται πως αφορά πλέον το παρελθόν ή μια αλφα σχέση που είχα με την Αλεξία, γιατί δεν μπορώ να έχω στη ζωή μου ανθρώπους που δεν είναι ξεκάθαροι. Αισθάνθηκες αποδυναμωμένη? Όχι ιδιαίτερα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, γιατί με ένα λεπτό, με μισό λεπτό, με 30 δευτερόλεπτα θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς, γιατί αφήνεσαι, γιατί δεν τρέπεσαι, γιατί αγαπάς τον εαυτό σου έτσι όπως ακριβώς είσαι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τις επιλογές που έκανε η Αλεξία η Τράικο, αλλά είμαι σίγουρη πως δεν έπιασε τόπο. Άπατα τα disavantages. Είχαν δεν είχαν disavantages, δεν τις αφορούσε καθόλου καμία σαν πληροφορία αυτό. Τράικο πιστεύω είναι ήδη σε δύσκολη θέση μετά τα disavantages που έδωσε, για το λόγο ότι και με τις κοπέλες έχει δημιουργηθεί μία μικρή απόσταση, δεν ξέρω πώς θα μεγαλώσει. Κάπου τώρα ίσως ξεκινά να νιώθει λίγο πιο μόνη, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι μόνη, έχει την Αλεξία την κούβελα μαζί της. Η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει πολύ αυτό το δίδυμο. Έχουν το όνομα, έχουν και τη Χάρη, γιατί σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Θεωρώ ότι άνθρωποι που λένε πράγματα πίσω από την κάμερα και μπροστά από την κάμερα δεν έχουν τα κότσια να το πουν, είναι ψεύτικο. Και αυτό που έκανε σήμερα και η μία Αλεξία και η άλλη ήταν ψεύτικο για μένα. Εσύ αρχίσαμε. Ναι, αρχίσαμε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα. Το περιμέναμε πώς και πώς να γίνει εσύ αυτό. Εσύ που ξέρεις τις κοπέλες, έχεις καταλάβει κλίκες, έχεις καταλάβει τίποτα περίεργο? Ετοιμήσαι να μου πεις. Σίγουρα όλες οι κοπέλες είχαν κάνει τα παρεάκια τους και πιο πολύ και με τα δωμάτια. Τώρα τα αντισαμαντάζ που έδωσε η Αλεξία ήταν λίγο. Και εμένα με παρεξένευσαν πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Ήταν κοπέλες που έκαναν όλη μέρα παρέα, που ήταν σε δύο δωμάτια. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έδινα αυτό το διαγωνισμό. Μισό λεπτό, παιδιά. Γιατί είναι διαγωνισμός, έτσι. Και πάνε όλοι για την νίκη.
Οπότε νομίζω ότι όταν διαγωνίζεσαι. Εντάξει, διαγωνισμό είναι, παιδιά. Απ' την άλλη, όταν έχει, ας πούμε, στο. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες καλές κοπέλες. Δεν είναι μόνο οι τρεις αυτές που συγκατοικείς και δεν έχουμε φτάσει και στο παιχνίδι, σε ένα σημείο, ας πούμε, προς το τέλος, να πεις ότι δεν υπάρχει. Ωστόσο, η Κατερίνα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς μέχρι τώρα. Μήπως και η Λία από την αρχή γίνονται τα ξεκαθαρίσματα. Ότι επειδή είναι φίλες της, ότι δεν θα την παρεξηγήσουν. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι επειδή ήταν τρεις δυνατές παίκτρες και το ήξερε σωστά. Ότι παιδί, εγώ έχω έρθει εδώ για να κερδίσω. Εμένα μου αρέσει η Τράικο πολύ που είναι στοχοπροσιλωμένη. Απ' την άλλη, όμως, θεωρώ ότι τις φίλες σου, τις συγκατοίκους σου από την πρώτη φορά δεν τους δίνει. Βρέλη, ποιες φίλες τώρα γνωρίστηκαν. Είναι ένας διαγωνισμός. Έχει δίκιο η Μέρη. Καλά κάνω. Και η επιτυχία. Είμαστε και μακριά και δεν την ακούω καλά. Τι έγινε, καλά είσαι. Λοιπόν, το χτύπα το κουδούνι από αυτό. Θα χτυπήσω ένα κουδούνι. Πού θα έδινε εσύ τον Τζαβάνταζ σε αυτή την περίπτωση, αν ήσουν στη θέση Τράικο. Βγάλω το από μέσα σου, μην το σκέφτεσαι πολύ. Πάντω, σίγουρα από ό,τι κατάλαβα, όχι σε κοπέλες που έκανες παρέα και ήσουν. Σε καμία περίπτωση. Μα γι' αυτό νομίζω ότι κακοφάνηκε στις ίδιες, γιατί δεν το περίμεναν. Γιατί αυτό ήταν πολύ αρχή. Και... Να σε ρωτήσω κάτι, Κατερίνα, εσύ δεν θα έδινε τον disavantage σε κάποια φίλη σου ή σε κάποια δυνατή παίχτρια. Δηλαδή, θα έκρινες με βάση τη φιλία ή με βάση το ποιο είναι πια δυνατή παίχτρια. Θα έκρινα με βάση το ποια θεωρώ πιο αδύναμη να τη δώσω και το τσεματάς να. Να φύγει. Να φύγει πιο γρήγορα. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι διαφορετική στρατηγική. Γιατί εντάξει, το παιχνίδι δεν θα καταψάνει διαγωνισμό. Είναι όλοι πρώτοι θέλουν να βγουν. Άρα θα το έδινε σε μια πιο αδύναμη. Ποια θεωρεί πιο αδύναμη δηλαδή που θα το έδινε το τσεματάς. Εντάξει, τώρα αυτό. Πες καλά, αυτό έχει φύγει. Εγώ αυτά που λέμε ότι έχουν γίνει φίλες μέσα σε 5 μέρες πάντως δεν τα αποδέχομαι, παιδιά. Έτσι είναι αστεία πράγματα. Γίναν φίλες τώρα και κλαίνε ο ένας. Δηλαδή κλείνεσαι σε ένα σπίτι και δεν έχει του φίλου σου, δεν έχει την οικογένειά σου. Μπράβο, Ελένη, συμφωνώ. Στηρίζεσαι, δηλαδή στηρίζεσαι. Αλλά όχι με την έννοια τη φιλία. Γίνονται οι σχέσει πιο στενέ. Πιο γρήγορα από ό,τι θα γινόντουσαν στην έξω ζωή τη φυσιολογική. Μπορεί το πιο φυσιολογικό δηλαδή είναι όταν βγουν από εκεί μέσα να μην μιλάνε και μεταξύ τους σε φάση αν μια γιορτή ή ένα γενέθλιο. Οπότε σου λέω εμένα, αν με ρωτάτε, πιο πολύ με εκνεύρισε όλο αυτό που έγινε που λέγανε για την Κάτια από πίσω και δίνανε τα κιού τους και λέγανε ας πούμε ότι ναι, να μην κάνει, να μην δείξει το είπε η Αλεξία, ας πούμε, να μην περάσει. Δεν είναι φίλες αυτές. Αυτό λέω εννοώ. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια εκεί. Κάπου κάτι υπάρχει από πίσω. Εμένα, εγώ θέλω να δούμε και κάτι ακόμα. Γιατί υπάρχει ένα μπιφ μεταξύ Καράβα και Βίκης Καγιά, έτσι. Υπάρχει ένα μπιφάκι που έχει ξεκινήσει για το θέμα που θα δούμε μόλις τώρα. Και θα το συζητήσουμε εδώ μετά. Μπήκες μέσα με μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Υπάρχει χαρά. Υπάρχει ένα συνέστημα και υπάρχει και ένα μικρό story πίσω από την πόζα σου σε σχέση με το reaction που έχεις με τον Χρήστο, αλλά έχεις τοποθετήσει το αριστερό σου πόδι με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται πολύ μεγάλος ο γοφός σου. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Γιώργος. Ναι, ούτε εγώ. Μάλλον βλέπει όνειρα, ναι. Δεν ξέρω τι εννοεί. Νομίζω γιατί κανένας γοφός δεν είναι φαρδής. Κανένα πόδι δεν είναι λάθος. Αγαπητές, είσαι υπερκαλονή, έχεις κάτσει υπέροχα. Είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Είπες ότι κάνει γοφούς. Πήγε να τη βγάλεις. Δεν κάνει γοφούς. Δηλαδή, εσύ θεωρείς αυτή την εικόνα που βλέπεις. Έχει γοφούς η κοπέλα, ωραίους και τζούσι. Ακριβώς, και είναι αυτό που βλέπουμε. Έχεις πολύ ωραίους γοφούς. Άρα τι έπρεπε να κάνει. Πολύ ωραία πόδια, αλλά αυτό που είπα είναι ότι στη συγκεκριμένη φωτογραφία, αν είχες τοποθετήσει τα πόδια σου λίγο διαφορετικά, αποκλείεται. Θα μπορούσες να κολακέψεις καλύτερα. Είναι τέλεια τα πόδια σου, κουκλάκι μου. Είναι τέλειο το πουπουδάκι σου, είναι τέλειο το ποδαράκι σου, είναι τέλειο το ομάκι σου. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα ο Καράβας και δικαίωμά του και τον αγαπάω όπως και να είναι. Ανέφερα εγώ πουθενά ότι δεν είναι ωραία η έκφραση. Τα πόδια δεν σου αρέσανε. Ο γοφός δεν σου άρεσε. Δεν είπα τα πόδια. Δηλαδή, αντί να την έχει την πίτσα όπως την έχει έτσι, να την είχε στο πλάι έτσι. Όχι τόσο. Τώρα και εσύ είσαι τη υπερβολή. Εσύ είσαι πατάει το πόδι σου κάτω και έχει σηκώσει αυτό το πόδι εδώ. Και πολύ σωστά έχει κάνει το παιδί. Εκείνο ο φωτογράφος. Αν εσύ είχες γυρίσει σε αυτόν τον άξονα. Μιλάμε για μια πολύ μικρή. Είσαι καλά, σου παιδί μου να φαίνεται το πιπί. Όχι, αγάπη. Ποιο πιπί είναι εσύ. Εσύ βλέπει το πιπί μου. Ο άνθρωπος είναι ζυγός με σκορπιό, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, για όλα ευθύνονται το ζώδιο και ο οροσκόπος. Εκτός από αυτό, βλέπουμε τον Γιώργο Καράβα να έχει πάθει Βίτη Καγιά και Βίτη Καγιά έχει πάθει Σοφία Χατζηπαντελή. Κάπως έτσι το ερμηνεύω, να ξέρετε. Εγώ θέλω να στηρίξω τον Γιώργο. Εγώ λέω ότι αρχικά θα ήθελα να δω αυτή την πόζα από τον Οτεοκλή μπροστά στην Ελένη. Πρώτον, να κάνει τα ίδια ο Οτεοκλής. Αυτό είναι ένα challenge. Σε ποιον άξονα, εμπρόστιο ή στο πλαϊνό. Χωρίς παιδιά, εγώ θέλω να στηρίξω τον Γιώργο. Για την μπόζα, την ωραία αυτή που μπήκε ο Καράβας πάνω στη Βίκη Καγιά και έβγαλε μπούτι, ας πούμε, και έδειξε την μπόζα. Σωστά.
Η κοπέλα μια χαρά ήταν, νομίζω εγώ. Και μακάρι τα διλήμματά μας να ήταν πάντα αυτά, αν θα είναι έτσι το πόδι μας ή αλλιώς το πόδι μας. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εγώ νιώθω τον τελευταίο καιρό ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι δεν μας αρέσει, ότι κάτι είναι. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι δεν. Είπε ότι, είναι ότι φαίνεται μεγάλος ο γοφός. Δηλαδή, είναι κακό να φαίνεται μεγάλος ένας γοφός. Και λέει η Βίκη Καγιά, ένα λεπτάκι να πω αυτό, ότι λέει δεν υπάρχει μεγάλος γοφός. Υπάρχει μεγάλος γοφός. Υπάρχει μικρός γοφός, μεγάλος γοφός, μικρή γάμπα. Δεν είναι κακό το ότι μεγάλος γοφός, μάλλον εγώ δεν νομίζω, ότι φαίνεται παιδιά. Πολύ ή όχι. Αυτό είναι ο μεγάλος γοφός. Εγώ συμφωνώ με τη Βίκη Καγιά. Εγώ δεν είδα κάπου μεγάλο γοφό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μου άρεσε πάρα πολύ η πόζα της, έτσι αυτή είναι και η δική μου γνώμη. Κατερίνα, είδες. Όσον αφορά τώρα τη διαφωνία, εννοείται ότι θα διαφωνήσεις κιόλας. Εννοείται ότι μπορείς να διαφωνήσεις. Αυτά είναι τα ωραία παιδιά, να διαφωνούν μεταξύ τους, μετά να τα βρίσκουν, να λένε έτσι μια τάκα να γελάμε κι εμείς. Να μας απαντήσει η Κατερίνα, να μας δώσει ένα μοντέλο. Να ξεαχώνονται, γιατί όλα αυτά, να ξέρετε, αποφορτίζουν και λίγο τα κορίτσια που περιμένουν να κρυθούν. Σωστή, πάρα πολύ σωστή. Η Ευελίνα γενικά έχει ένα πολύ juicy, ωραίο σώμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν κοπέλα και σαν μοντέλο. Θα άλλαζες κάτι στην πόζα αυτή δηλαδή εσύ? Η πόζα αυτή μου άρεσε πολύ. Ίσως αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι αν καθόταν κάπως λίγο διαφορετικά, σε κάποια άλλη γωνία, ίσως να φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Δεν μου φάνηκε κακό αυτό που είπε. Δεν είναι κακό για το σώμα της. Μάλιστα. Τα κόντρα του Καράβα με την Καγιά. Όχι, γενικά είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, που συνέχεια διαφωνούν και μετά αγκαλιάζονται και κάνουν πλάκες. Είναι τέλειο. Και αυτό που λες ισχύει, ότι μας αποφορτίζουν και. Πολύ ωραίο το. Χαλαρώνονται και λίγο. Εσύ θεωρείς ότι στο παιχνίδι μέσα ήσουν εαυτό σου ή πιστεύεις ότι σε κατέβαλε το άγχος και δεν μπόρεσες να δώσεις αυτό που έπρεπε να δώσεις? Όπως για παράδειγμα στην Κούνια που ήταν και η αποχώρησή σου. Τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά? Γενικά ήμουν αυτός μου, αλλά στη δοκιμασία καταρχάς έχω τρομερή ψηφοφοβία. Δηλαδή, έχεις ψηφοφοβία. Πάρα πολύ μεγάλη. Ανέβαινα τις σκάλες και δεν ένιωθα τα πόδια μου. Οπότε δεν μπορούσα. Οπότε για σένα ήταν υπέρβαση έτσι κι αλλιώς μόνο που ανέβηκες. Πραγματικά και που το έκανα, ναι. Για παράδειγμα στο bootcamp που ήταν μια πολύ. Νορμάλ φωτογράφηση. Μπόρεσα να δώσω αυτό που είχα έρθει να κάνω. Δεν πιστεύεις ότι αν δεν ήταν σε ύψος η φωτογράφηση, ναι, θα μπορούσε να καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο? Γι' αυτό δηλαδή, και στεναχωρέθηκα. Λίγο. Γιατί λέω, αν μου είχαν δώσει όλη μια ευκαιρία, θα μπορούσα να δείξω, όπως και στο bootcamp, τι μπορώ πραγματικά να κάνω. Βέβαια, αν δούμε προηγούμενα GNTM, θα δούμε ότι το θέμα ύψος υπάρχει σε πάρα πολλά τσάντα. Ναι, εννοώ, δεν το έκανα και στο θέμα καθόλου, και στις υπόλοιπες φωτογραφίσεις. Να πάμε και λίγο στο σύζυγο τώρα. Πες μου, ο σύζυγος πώς σε είδε, τι σχολίασε, αφού βγήκε από το παιχνίδι, τι σου είπε? Γενικά είναι πολύ αυστηρός κριτής. Πάντα είναι αυτός που μου λέει τα κακά και τα καλά για να. Οπότε. Με βελτιώνει. Γενικά μου είπε αφού το έκανες. Μπράβο, δεν περίμενα να το κάνεις. Έχω πολύ μεγάλη ψηφοφοβία. Στεναχωρήθηκε κι αυτός. Στεναχωρήθηκε. Γιατί ήξερε ότι το θέλω και ότι μπορώ να είμαι εκεί και να συνεχίσω. Εγώ επειδή είμαι όχι και εγώ φτάσω μανούλα. Τέλος, αλλά γενικά όχι να φύγω στην πρώτη αποχώρηση. Επειδή είμαι και εγώ μανούλα και θα είχα το νου μου στο μελιτάκι μου έξω. Ναι. Ότι θα σκεφτόμουν ότι θα μείνω κάποιους μήνες μέσα στο σπίτι, γιατί σίγουρα είχε στο μυαλό σου θα μείνεις μακριά σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ψυχολογικά αυτό σε έριχνε? Αυτό σίγουρα ήταν το πιο δύσκολο. Και όταν βγήκα, αυτό μου είπε και ο Δημήτρης, ότι ευτυχώς που βγήκες από τη μία, γιατί εντάξει δεν γινόταν άλλο. Εντάξει, τα μικρά ξέρεις σε χρειάζονται, τους ήταν λίγο περίεργο. Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω από μέσα του προσευχόταν να ξέρει. Με έναν τρόπο. Άρθει να βοηθήσει, να έρθει η μαμά στο σπίτι να βοηθήσει. Ξέρουμε ότι ασχολείται με το μακιγιάζ. Τώρα όμως σε σχέση με το modeling, τι έχει σκοπό να κάνει από εδώ και πέρα? Το modeling μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα που έκανα αυτή την αρχή δεν θέλω να το αφήσω. Βέβαια στα Γιάννενα αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν πρακτορία, δεν υπάρχει τίποτα. Με τη Γιάννενα μόνιμα. Ναι, γι' αυτό και δεν είχα ασχοληθεί με αυτό τόσο καιρό, αλλά δεν θέλω να το αφήσω τώρα. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τα οποία μπορεί να συνεπάρξουν κιόλα. Σε ευχόμαστε φυσικά. Και ελπίζουμε να σου έρθουν πολλές ευκαιρίες ακόμη. Ευχαριστώ. Να τις εκμεταλλευτείς κατάλληλα. Καλή επιτυχία σε όλες. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.